οι εμβληματικές προσωπικότητες του αντιεμβολιαστικού κινήματος διαφωνούν για το ότι υπάρχει αναγκαιότητα να εμβολιαστούν όλοι άνω των 60. Ούτε εκεί αν ψάξετε θα βρείτε δήλωση αμφισβήτησης για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού στους άνω των 60. Αυτό θέλω να πω και να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι θα σωθούν ζωές. Αν δεν κάνω λάθος και ο κύριος Κούβελας, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος για τους άνθρωπους. Και άνθρωποι, όχι μόνο. Ναι. Το λέω για αυτούς οι οποίοι έχουν εμφανιστεί εδώ στην εκπομπή. Είχε πει γιατί το είπαμε, μα κύριε Κούβελα, έχετε κάνει και εσείς το εμβόλιο. Και είχε πει ότι άνω των 60 είναι πρέπει να εμβολιάζονται. Ναι, αλλά το θέμα της υποχρεωτικότητας που συνοδεύεται από πρόστιμο, κύριε Πρόεδρε, σας βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ένα πρόστιμο. Όταν μάλιστα... Ο καθένας ναι. Τη δουλειά του, κύριε Παπαδάκη. Εμάς δουλειά μας είναι να πούμε ότι είναι αναγκαίο για όλους άνω των 60. 100%. Ούτε 80, ούτε 85, ούτε 90. 100% πρέπει να εμβολιαστούν οι άνω των 60. Από εκεί και μετά πώς η κοινωνία θα ακολουθήσει την οδηγία αυτή είναι θέμα της κοινωνίας, της πολιτείας και η απόφαση τολμηρή και σωστή. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να δούμε αυτή την υποχρεωτικότητα και σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Γιατί ας υποθέσουμε ότι εμβολιάζονται άνω των 60. Λύθηκε το πρόβλημα στη χώρα. Όπως είπατε, θα μπορούσε. Εάν ήταν εμβολιασμένοι στο 100% ή στο 99% οι άνω των 60, η χώρα θα είχε αυτή τη στιγμή την εικόνα που έχει η Πορτογαλία. Ναι. Δεν θα είχαμε ούτε 700 διασωληνωμένους, ούτε θα χάναμε 100 κάθε μέρα, ούτε θα είχε την πίεση που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία πίεση αφορά και αυτούς που πάσχουν από COVID και όσους δεν πάσχουν από COVID και αφορά και άλλες πτυχές. Που δεν τη συζητούμε. Ξέρετε τι άλλο αφορά. Αφορά την εκπαίδευση των νέων συναδέλφων. Οι νέοι συνάδελφοι που βρίσκονται στον χρόνο της ειδικότητάς του, της οποίας η διάρκεια είναι 6 χρόνια περίπου, έχουν καταναλώσει 2 χρόνια σχεδόν, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να ασχολούνται μόνο με την COVID. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν πολύτιμο χρόνο από την καριέρα τους. Έχει και τέτοιες παράπλευρες απώλειες. Για άλλες ηλικιακές ομάδες δεν μας είπατε αν την υποχρεωτικότητα. Πριν πάμε στις ηλικιακές ομάδες, να δούμε και τις κατηγορίες, Γιώργη μου. Γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για την υποχρεωτικότητα των σωμάτων ασφαλείας. Για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των ιερέων. Για τις ένοπλες δυνάμεις. Εκεί δεν βλέπετε ότι μπαίνει θέμα υποχρεωτικότητας. Εμείς ως γιατροί θα σας μιλούμε για την αναγκαιότητα. Αναγκαιότητας λοιπόν. Γιατί το λέει αν θα το μεταφράζει σε υποχρεωτικότητα η πολιτεία είναι άλλο θέμα. Ναι, σας λέω γιατί, ξέρετε κάτι, γιατί αν θα έρθει να με ελέγξει, λέει ο άλλος, ένας αστυνομικός ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος, έτσι, μου προκαλεί αντίθεση. Και εγώ θα δικαιολογήσω την αντίθεσή του. Πιστεύω και σε εσάς το ίδιο πρόβλημα θα δημιουργούσε. Έτσι. Ασφαλώς. Αν έρθει ο άλλος και σου ζητήσει τα προσωπικά σου δεδομένα για να ελέγξει εάν είσαι εμβολιασμένος και του κάνεις την ερώτηση, εσύ ρε Λεβεντιά, είσαι εμβολιασμένος. Ναι, είσαι δημόσιες υπηρεσίες που και εκεί υπάρχουν πάλι πρώτης γραμμής. Είναι δηλαδή, είναι δυνατόν εσύ να ελέγχεται. Αν να εγώ είμαι εμβολιασμένος, ενώ εσύ δεν έχεις εμβολιαστεί. Εκείνος που διενεργεί τον έλεγχο να μην είναι εμβολιασμένος. Ασφαλώς, κύριε Παπαδάκη, αλλά η ιεράρχηση εκεί δεν ξεκινάει έτσι. Θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από αυτούς που έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που είναι αναγκαστικά ανεμβολίαστοι και αυτή είναι εκπαιδευτική. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα, αν μιλήσουμε για την αναγκαιότητα των υπολείπων επαγγελματικών τάξεων. Θα ξεκινήσουμε εκεί λέτε. Όπου... Παρόλο που ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό μάλιστα. Όμως εκεί. Μεγάλο, μικρό, μιλάμε για την αναγκαιότητα. Δεν πάμε με τον αριθμό. Εδώ λέμε ποιοι με βάση τη φύση της εργασίας τους είναι πιο αναγκαίο να εμβολιαστούν για να μην συμβάλλουν στην μετάδοση. Βλέπετε τώρα. Αυτοί λοιπόν που έρχονται με ανεμβολία στους πληθυσμούς είναι οι πρώτοι. Άρα οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι. Δεν ξεκινάμε τους αστυνομικούς. Θα πάμε και εκεί πέρα. Πάμε μετά στους ανθρώπους που κινούνται σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχει αναγκαστικά εξαερισμός. Εκεί αυτό είναι ανάλογα με τη φύση. Είναι διάφορα επαγγέλματα τώρα εκεί πέρα. Και στη συνέχεια προχωράμε και στα υπόλοιπα. Αν μας ρωτάτε για την αναγκαιότητα. Δεν βλέπετε δηλαδή και θέμα ατολμίας, γιατί υπολογίζουν το κόστος μερικές φορές κάποιοι και δεν επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα εκεί που πιστεύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόστος. Αλλά δεν είσαι αρμόδιος για να απαντήσετε. Ακούστε τώρα ένα τελευταίο ερώτημα. Εσείς, και αναφέρονται και σε εσάς και σε εμάς, οι οποίοι δεν ζείτε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς, πιστεύετε ότι με τα 100 ευρώ θα μας πείσετε να εμβολιαστούμε.
Διαφορετικά θα έπρεπε να μας είχαν πείσει τόσο καιρό για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και όχι με τα 100 ευρώ που ξέρουν πολύ καλά για μας που παίρνουμε 300, 400, 500, 600 ευρώ το μήνα ότι αυτό δυσκολεύει τη ζωή μας. Δεν αποτελεί ένα εκβιασμό? Και αν εγώ και πάω και εμβολιαστώ, έχετε την εντύπωση ότι θα πάω να εμβολιαστώ γιατί έχω πιστεί από αυτά που λέτε εσείς στην τηλεόραση ή γιατί θα μου λείψουν τα 100 ευρώ και δεν θα έχω να φάω? Είναι και αυτή μια παράμετρος, κύριε Πρόεδρε? Είναι μια παράμετρος, δεν πρέπει. Όχι κύριε Παπαδάκη, δεν είναι παράμετρος και θα σας το εξηγήσω. Ίσως γιατί δεν έχουμε ζήσει εγώ και εσείς με 400 ευρώ το μήνα, 500. Όχι κύριε Παπαδάκη, δεν είναι παράμετρος και θα σας το εξηγήσω. Όταν χρειαστήκαμε τους νέους για να συμμετάσχουν στο τείχος, νέοι οι οποίοι ξέρουμε ότι νοσούν ελαφρά, εκεί δόθηκε κίνητρο. Τους δώσαμε 150 ευρώ. Εδώ πέρα μιλούμε για αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν και συμπαρασύρουν. Άλλο δώσε, άλλο πάρε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Μην τα βάζουμε. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε να το ολοκληρώσω τώρα. Δεν έχει σχέση τώρα με τα άλλο. Στο ένα δώσαμε 150 ευρώ, στο άλλο θα τους πάρουμε 100 ευρώ. Αν με αφήσετε θα καταλάβετε. Παρακαλώ, ότι παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη, παρακαλώ. Θα το αντιληφθείτε πλήρως ότι έχει σχέση. Παρακαλώ. Όταν το νέο λοιπόν του είπαμε, έλα να χτίσει το τείχος της ανοσίας για να προστατευτούν οι άνω των 60, ο νέος πήρε κίνητρο. Πήρε κίνητρο και ορθά πήρε κίνητρο τότε. Όταν οι άνω των 60 δεν πίστηκαν εδώ και τόσους μήνες να κάνουν αυτό που χρειάζεται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους, τώρα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και όπως δεν κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα ή χωρίς ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητό τους ή χωρίς κράνος, και εκεί πέρα δεν έρχεται κανείς να τους πει τι κίνητρο θέλετε για να κάνετε αυτό που πρέπει για να σωθείτε εσείς και να σώσετε και τους γύρω σας. Έτσι και εδώ πέρα η πολιτεία έχει κάθε λόγο να έρθει και να πει ότι εδώ πλέον θα χρειαστεί να έχουμε αυτό. Διότι δεν επηρεάζουν μόνο τον εαυτό τους, επηρεάζουν και τους άλλους. Επηρεάζουν και τον άνθρωπο που έχει και να κάνει άλλο πρόβλημα και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στο νοσοκομείο αυτή την εποχή. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.